Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κόλλιο, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικός στα οικονομικά άμυνας και ασφάλειας. Κύριε Κόλλιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, κύριε Κόλλιο, βλέπουμε σκηνές από τα προάστια του Κιέβου, σκηνές με αμάχους, σκοτωμένους, δολοφονημένους, θα πω εγώ, εγκλήματα πολέμου στην Πούτσα και όχι μόνον. Τι λέτε εσείς για αυτές τις εικόνες που τελευταία βλέπουμε από την Ουκρανία? Νομίζω δυστυχώς αυτές οι εικόνες είναι φρικιαστικές και προκαλούν αποτροπή σε όλους όσους τις βλέπουν. Ο πόλεμος όμως έχει την τάση να παράγει τέτοιες εικόνες. Έτσι. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου. Και δυστυχώς, αν έκανα μία πρόβλεψη, η αυτουργή τουλάχιστον αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν πρόκειται ποτέ να λογοδοτήσουν. Δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ, λέτε, αφού ακούν στο όνομα Πούτιν. Πόσο θα διαρκέσει αυτό το πράγμα εκεί, αυτή η αιματοχυσία, η εχθροπραξία, σε αυτό το έσχος στην Ουκρανία? Έχετε την αίσθηση ότι πλησιάζουμε σε μία συμφωνία? Θα βολευτούν, εντός εισαγωγικών, ναι, η λέξη, οι Ρώσοι ότι με τον Ντονμπάς και την παραθαλάσσια ζώνη στη, ναι, Μαριούπολη? Έχει διακοπές ο ήχος και δεν σας ακούω. Πείτε μου, πόσο θα διαρκέσει λοιπόν, κύριε Κόλλιο, σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, η αιματοχυσία? Δεν σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, η δικιά μου εκτίμηση... Ναι, τώρα σας ακούω. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε μάλλον στην αρχή του τέλους, αλλά αυτό είναι μια πολύ επισφαλής εκτίμηση, καθώς οι απώσεις των ρωσικών δυνάμεων από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως γύρω από τα περίχωρα της πρωτεύουσας του Κιέβου, πιθανόν να σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που τελικά θα μας οδηγεί σε μια εκεχηρία και μια κατάπαυση του πυρός. Αυτό όμως προφανώς είναι ένα επισφαλές συμπέρασμα, καθώς σε άλλες περιοχές οι εχθροπραξίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, συνεχίζονται με αμύωτο, θα έλεγα, ρυθμό. Θα αρκεστούν οι Ρώσοι στον Ντονμπάς, στην παραθαλάσσια ζώνη της Μαριούπολης και στην Κρυμαία που ήδη την έχουν από το 2014, εκτιμάται? Θεωρώ και στην ουδετεροποίηση της Ουκρανίας. Ναι, κύριε Κόλλιο. Ναι, θεωρώ ότι αυτός δεν ήταν ο αρχικός σχεδιασμός τους. Σικάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, όπως όλοι οι αναλυτές εξάλλου λένε, ότι ο σχεδιασμός τους ήταν μια γρήγορη προέλαση προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η ανατροπή, για την ακρίβεια, η φυγή της κυβέρνησης στο εξωτερικό, η εγκατάσταση μιας φιλορωσικής κυβέρνησης και κατά συνέπεια ο έλεγχος της Ουκρανίας στο σύνολό της. Προφανώς αυτό το σχέδιο δεν έχει τελεσφορήσει και ούτε πρόκειται να τελεσφορήσει, και αυτό οφείλεται κυρίαρχα στην ηρωική, θα έλεγα, αντίσταση που προβάλλουν οι Ουκρανοί, κάτι που υποθέτω δεν είχε συνεκτιμηθεί και δεν είχε υπολογιστεί στα σχέδια της στρατιωτικής τουλάχιστον και της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας. Τώρα με το ρούβλι, η ιστορία με το ρούβλι, τι σημαίνει για σας? Τι προβλήματα θα δημιουργηθούν, κύριε Κόλλιο, αφού οι Ρώσοι θέλουν συναλλαγές, θέλουν να πουλούν ενέργεια και τρόφιμα με ρούβλια? Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η απόφαση του Προέδρου Πούτιν δεν υπακούει σε οποιαδήποτε οικονομική λογική, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως η Ρωσία χρειάζεται το σκληρό συνάλλαγμα του ευρώ και του δολαρίου. Εγώ το βλέπω περισσότερο σαν μια πολιτική απόφαση, σαν έναν εκβιασμό προς την ηγεσία της Ευρώπης κυρίως, γιατί στην πράξη τα οικονομικά ωφέλη που θα αποκομίσει είναι ανύπαρκτα. Ούτως ή άλλως, εφόσον οι αγοραστές του ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου κατέθεταν σε ευρώ στην ρωσική τράπεζα, εν συνεχεία η ρωσική τράπεζα πάντοτε τα μετέτρεπε, ήταν υποχρεωμένη, νομίζω, εξάλλου ένα 80% εξ αυτών να τα μετατρέπει σε ρούβλια. Είναι περισσότερο ένας πολιτικός εκβιασμός παρά κάποιο, θα φέρει κάποιο χειροπιαστό οικονομικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει όμως, τι μπορεί να σημάνει για μας αυτό? Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα επάρκειας ενέργειας στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο πόλεμος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος ανέδειξε καταρχάς την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, και κυρίως ανέδειξε το πρόβλημα που έχει η Ευρώπη να διαχειριστεί τις ανάγκες για την ενέργεια. Το γεγονός και μόνο ότι στην Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Υπουργός Οικονομικών προσφάτως αναφέρθηκε στην πιθανότητα, έστω και μακρινή, να υπάρχει δελτίο ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει ξανακουστεί στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ούτως ή άλλως όμως, όπως και οι κυρώσεις, η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δίκοπο μαχαίρι που θα πλήξει κυρίως την ρωσική οικονομία. Προφανώς θα πληγεί και η ευρωπαϊκή, θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, αλλά νομίζω από τους δύο οικονομικούς πόλους ο πιο αδύναμος είναι η ρωσική οικονομία, καθώς ουσιαστικά εξαρτά την λειτουργία της από τα έσοδα που έχει από τις εξαγωγές ενέργειας. Και η Ρωσία δεν έχει εναλλακτικές αγορές για να προωθήσει τους ενεργειακούς της πόρους. Η Κίνα, η Ινδία δεν μπορεί να είναι εναλλακτικές για τη Ρωσία. Η Κίνα προφανώς και η Ινδία θα μπορούσαν να ήταν εναλλακτικές, αλλά για να μπορέσεις να αποκτήσεις, να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις εναλλακτικές αγορές, θα πρέπει να διαθέτεις και τους αντίστοιχους αγωγούς μέσω των οποίων θα μεταφερθούν οι ενεργειακοί πόροι. Και αυτή τη στιγμή αυτοί οι αγωγοί απλά δεν υπάρχουν. Ο υφιστάμενος αγωγός που συνδέει την Ρωσία με την Κίνα δεν έχει την χωρητικότητα για να μπορέσει να υποκαταστήσει πλήρως τις ρωσικές εξαγωγές από την Ευρώπη και να τις κατευθύνει προς την Κίνα. Άρα μιλάμε για ένα μεσομακροχρόνιο σχεδιασμό που θα απαιτήσει πρώτα την κατασκευή των αγωγών μέσω των οποίων θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο στην Κίνα. Συνεπώς, άμεσα τουλάχιστον η Ρωσία δεν έχει εναλλακτικές αγορές στις οποίες μπορεί να προωθήσει το φυσικό αέριο και κατά συνέπεια και αυτή είναι εξαρτημένη από τις αγορές, από την αγορά της Ευρώπης. Επισιτιστική επάρκεια μπορεί να υπάρξει, πρόβλημα επισιτιστικής επάρκειας για τη χώρα? Η κυβέρνηση λέει όχι, έχουμε αποθέματα. Τι λέτε εσείς? Και η δική μου εκτίμηση είναι σαφώς πως τέτοιου είδους πρόβλημα δεν διαφαίνεται για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί μπορούμε να αναζητήσουμε και εναλλακτικές πηγές προμηθειών. Όμως η εκτόξευση των τιμών στο σιτάρι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποτελέσει ένα εμπείρευμα που θα πυροδοτήσει πολιτικές και άλλες αναταραχές στην γειτονιά μας. Έχω στο μυαλό μου παραδείγματος χάρη την Αίγυπτο, αλλά και όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπου στο παρελθόν, όχι στο πολύ απομακρυνό, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν, η Αραβική Άνοιξη πυροδοτήθηκε και από τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Συνεπώς, νομίζω αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα χρειαστεί να διαχειριστεί η Ευρώπη, καθώς αντιλαμβάνεστε η γυτνίαση με αυτές τις χώρες της θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Το μεταναστευτικό, μεταναστευτικές ροές είναι ένα από αυτά. Εδώ η ακρίβεια επίσης είναι μεγάλη, αυξάνεται σε ενέργεια και τρόφιμα. Πότε μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό θα ισορροπήσει, θα μετριαστεί και θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται? Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ακρίβεια μέχρι να αρχίσει να αποκλιμακώνεται? Το πού μπορεί να φτάσει δεν το γνωρίζουμε, γιατί εξαρτάται προφανώς από από τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα. Εν τούτοις το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποδέσμευσαν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των στρατηγικών τους αποθεμάτων σε πετρέλαιο είναι μια προσπάθεια που θα επηρεάσει θετικά τις τιμές του πετρελαίου, και όταν λέω θετικά εννοώ θα συγκρατήσει τουλάχιστον τις ανωδικές τους τάσεις. Ούτως ή άλλως το 2022 θα είναι μια χρονιά με έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Οι τελευταίες αναφορές δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι περίπου, το Μάρτιο ήταν περίπου στο 8%, 7,5% περίπου για την υπόλοιπη κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πιέσεις θα συνεχίσουν για ολόκληρη αυτή τη χρονιά. Η αποκλιμάκωση ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει από το 2023. Συνεπώς θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλα τα ευρωπαϊκά, συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει, τελευταία ερώτηση κύριε Κόλλια, εκτιμάτε, θα στηρίξει τους πολίτες της σε αυτή τη δύσκολη φάση? Εξαρτάται τι εννοούμε θα στηρίξει. Πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς έχει μία χρονοκαθυστέρηση στις αντιδράσεις της. Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουν 27 διαφορετικές χώρες με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικά οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Εκτιμώ όμως ότι στο τέλος θα βρεθούν οι μηχανισμοί εκείνοι ούτως ώστε να απαλύνουν μερικώς τουλάχιστον τις επιπτώσεις, τις οικονομικές και κυρίως τις κοινωνικές επιπτώσεις στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης των...
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόλλια, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.